συμβαίνει εν έτη 2019. Πώς διώκονται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Από ποιους διώκονται. Από την Εβραϊκή Σιωνιστική Αστυνομία. Έρχονται λοιπόν σήμερα το πρωί στον προφήτη Ηλία τα παιδιά και μου λένε «Πάτερ, θα κατεβούμε για ομολογία πίστεως». Πήρανε το σταυρό, τις εικόνες, ένα πλακάτ με ορθόδοξα μηνύματα υπερμετανοίας και μου λένε «Θα πάμε στις εκκλησίες του νέου παπικού ημερολογίου να κηρύξουμε στους ανθρώπους μετάνοια». Τους λέω «Να πάτε παιδιά, με αγάπη κηρύχτε μετάνοια στους ανθρώπους μας». Από εκεί και πέρα θα σας διηγηθεί ένα από τα παιδιά που πήγε το τι συνέβη στον δρόμο. Έλα Φώτη, πες μας. Λοιπόν, ξεκινώντας με τη χάρη του Θεού, σήμερα της Αγίας Κυριακής και όχι του προφήτη Ηλία. Του προφήτη Ηλία είναι σε 13 ημέρες. Ναι, με το Πάτριο Ερωτολόγιο, με το Ορθόδοξο της Αγίας Κυριακής. Πήραμε την εικόνα της Αγίας Κυριακής, πήραμε τους σταυρούς και κατεβήκαμε στον δρόμο. Να κηρύξουμε μετάνοια, να γυρίσει ο κόσμος στο Πάτριο Ερωτολόγιο, γιατί οι ιερείς και αρχιερείς του Σατανά, νέο και πατρίου, του Σατανά, νέο και πατρίου, που κρατάνε τους χριστιανούς στη λύθη και τους οδηγούν στην κόλαση και παίρνουμε εμείς τη σκυτάλη τώρα. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Να κηρύξουμε μετάνοια στους δρόμους και στις εκκλησίες του νέου για να γυρίσουν, να σωθούν ψυχές. Λοιπόν, πού πήγατε? Πήγαμε σε μια εκκλησία, σε ένα ιερό ναό του προφήτη Ηλία, ο οποίος ήταν κλειστός στην αρχή. Λέμε δεν σταματάμε εδώ, θα συνεχίσουμε. Φεύγοντας, λέμε προχωράμε στους δρόμους και λέμε θα κηρύξουμε μετάνοια στους δρόμους, στους χριστιανούς, να μετανοήσουν. Και ότι σήμερα λέγαμε τους ανθρώπους ότι είναι της Αγίας Κυριακής και ότι ο προφήτη Ηλία και δίναμε φυλάδια κατά των ταυτοτήτων και των συστημάτων 666 να ενημερωθεί ο κόσμος, να μην χάσει την ψυχή του. Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αντί να ενημερώνει οι ιερείς και αρχιερείς του διαβόλου, ενημερώνουμε εμείς τον κόσμο, να σωθεί ο κόσμος. Κατά τα άλλα όμως είμαστε στιγματισμένοι εμείς και είμαστε εκτός εκκλησίας. Αυτό είναι άλλο θέμα, θα το πούμε άλλη φορά. Κηρύξατε μετά, λοιπόν, γιατί έγινε. Έρχονται δύο, δεν θα πω αστυνομικοί του Δίας, έρχονται δύο μπατσομήχανοι αλήτες, του Κερατά, δικάβαλο, συγγνώμη. Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Ξέρετε πώς ήρθαν αυτοί? Ναι. Δεν ήρθαν από μόνοι τους. Υπάρχει ο Ρουφιάνος, ο Ραγιάς ο Ρουφιάνος υπάρχει, παιδιά. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Μία μέρα πήρα ένα πυριόνι και βγήκα έξω από το σπίτι. Και πήγα να κόψω καλάμια για να στηρίξω το μποστάνι, τις ντοματούλες και τις πιπεριές. Και ήρθανε δύο μηχανές. Και τους λέω ποιος Ρουφιάνος σας πήρε τηλέφωνο. Και ήρθατε εδώ, μου λέει πάτερ τι κάνεις με το πυριόνι, κόβω καλάμια, δεν με βλέπεις. Κατάλαβες, Ρουφιάνοι ήταν. Ρουφιάνοι. Εσείς κηρύξατε μετάνοια και οι Ρουφιάνοι πήρανε. Και οι αστυνομικοί δεν ευθύνονται. Τους πήρανε τηλέφωνο και ήρθανε να δουν τι γίνεται. Ναι. Ωραίος εδώ. Λοιπόν. Μετά όμως ευθύνονται. Μετά ευθύνονται. Γιατί δεν είδανε εγκληματίες. Είδανε ναι. Χριστιανούς. Αυτό είπα. Και σταματάνε. Και λέει ελάτε εδώ. Και λέμε ελάτε εσείς εδώ. Έρχονται. Και λένε τι κάνετε. Λέμε μοιράζουμε φυλάδια κατά το χαράγματος. Και κηρύττουμε στον κόσμο μετάνοια. Να γυρίσουμε το πάτριο. Να σώσει την ψυχή του. Και να μην πάρει κανένα χάραγμα. Λοιπόν, και λέει μισό λεπτό, τις ταυτότητες. Λέω ποια ταυτότητα θες, του Σατανά, του κράτους, να σου δώσω εγώ ταυτότητα, δεν λέει αφού την έκαψα. Και με λέει ποιος είσαι. Ξέρει ουρανός ποιος είμαι. Είμαι βαπτισμένος, ορθόδοξος χριστιανός και του δείχνω την ταυτότητα που είναι αναγνωρισμένη από την Αγία Τριάδα. Λοιπόν, ορθόδοξη ελληνική ταυτότητα. Αυτή φτιάχτε τέτοιες μόνοι σας, το λάβαρο της Επαναστάσεως και όχι των Μασόνων. Λοιπόν, κάθε τις άλλες που έχετε Ιησούς Χριστός νικά. Και φτιάχτε τέτοιες. Το λάβαρο της Ορθοδοξίας, όνομα επίθετο, ημερομηνία γέννησης, η φωτογραφία μου, από πίσω Ορθοδοξία ή θάνατος, Ιησούς Χριστός νικά, λάβαρο της Ορθοδοξίας, η ηθαγένεια που μας τη βγάλανε οι αλυταράδες, τα κοπρόσκυλα. Λοιπόν, ελληνική ηθαγένεια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο είστε εσείς. Ένα μάτσο χάλια είστε. Εμείς είμαστε Έλληνες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θρήσκευμα. Μας βγάλετε και το θρήσκευμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί είστε σατανάδες. Εμείς είμαστε όμως Ορθόδοξοι. Ορθόδοξος Χριστιανός. Ορθόδοξοι γεννηθήκαμε και Ορθόδοξοι πεθάνουμε. Και η σφραγίδα της Αγίας Τριάδος τώρα. Είμαι δούλος του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όχι του Σατανά, κύριε. Λοιπόν, μετά τι έγινε? Δείχνω την ταυτότητα. Ναι. Μου λέει δεν τη δέχομαι.
Του λέω, σε γράφω κανονικά. Και τι μας νοιάζει, μου λέει, ναι, μου λέει, του λέω, μα δεν με απασχολεί, το λέω. Και εμείς δεν δεχόμαστε σέναν. Και μου λέει, μίλα όμορφα. Του λέω, θα μιλήσω πιο χειρότερα. Λοιπόν, δεν τη δέχεσαι, ωραία, την παίρνω, την βάζω. Μου λέει, περίμενε, μου λέει, μέσα. Μέσα, ορθόδοξη ενός μέσα. Λέω, με βλέπεις με εικόνες, με σταυρούς. Και ο Πακιστανός έξω, ο Πακιστανός έξω, κανέναν έλεγχο. Και λέω, ο Μάο Μάο, ο Τσίου Τσίου έξω. Και λέω, τους άθεους, τους αναρχικούς, τα κολόπεδα, του σατανά που δεν εσείς, σταματάνε, που εσείς τα βάζετε αυτούς. Δεν σταματάνε. Έτσι, είναι τους έχετε ελεύθερους, τα κουμούνια όλα, που αν ανοίξει γιάρος θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε όταν ανοίξει γιάρος. Και με εσάς θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Όλοι εκεί θα πάτε. Να βγάζετε στακούς, θα ψαρεύετε. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Και συνεχίζουμε. Λέει, περίμενε, συλλαμβάνεσαι. Και περιμένουμε τώρα το περιπολικό και έρθει και μας παίρνουν. Πιάσανε τις μεγαλύτερες εγκληματίες σήμερα. Και λέω, είμαστε αλήτες. Η εβραϊκή αστυνομία, η σιωνιστική έπιασε σήμερα τις μεγάλες εγκληματίες. Ενάντια στη νέα τάξη, στη νέα εποχή. Λοιπόν, πάμε μέσα. Εδώ να δείτε τώρα τα χειρότερα. Τα χειρότερα. Πάμε έρχονται. Τα χειρότερα. Λοιπόν, πάμε μέσα. Συνεχίζουν, μου λέει, όνομα πατέρα, να σε βρούμε ποιος είσαι. Λέω, Ιησούς Χριστός. Με λέει, όνομα μητέρα, υπεραγία Θεοτόκος Παναγία. Και λέει, θα συνεργαστείς, λέει όχι. Και το λέω, δεν συνεργάζομαι με το καθεστώς, δεν σας αναγνωρίζω. Είστε δούλοι του σατανά, δούλοι του διαβόλου και είμαι δούλος του Χριστού. Πώς να συνεργαστούμε ρε παιδιά. Και μου λέει, ηρέμησε και πες μας τα στοιχεία σου για να ξεμπερδεύουμε. Και ποιος σου είπε, το λέω ότι θέλουν να ξεμπερδέψουν. Αυτό λοιπόν, ήθελε να ξεμπερδέψει γιατί ναι, για να σε κάνει παραπέρα θα γράφει μία μέρα. Ναι. Έχει φασαρία, βαριούνται να γράφουν μία μέρα. Και λέει, και θέλουν να ξεμπερδεύουν. Υποκράτηση. Και το παλικάρι το άλλο. Υποκράτηση, δύο ήμασταν. Δεν είχε ούτε αυτό ταυτότητα. Υποκράτηση. Να δούμε, λέει, τα στοιχεία σου, να δούμε τι γίνεται με σένα. Ναι, τι είσαι. Λοιπόν, τι πάμε. Είσαι. Και μπαίνουμε μέσα στο κρατήριο. Και αρχινάμε. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Παρά το φάνο το πατήσα. Και τη ειρηνή μα ζωή χαρισάμενο. Και ψέλαμε το Χριστός ανέστη. Όλο το χρόνο πρέπει να ψέλνουμε το Χριστός Ανέστη και όχι 40 μέρες. Χριστιανοί, βέβαια. Όλο το χρόνο. Βέβαια. Και σήμερα στα κρατητήρια Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Τελειώνουμε το Χριστός Ανέστη και αρχινάμε. Το υπερμάχο στρατηγό. Και οι δαίμονες φρίξαν. Οι σατανάδες, οι αντίχρηστοι, οι αστυνομικοί φρίξαν οι δαίμονες. Και ακούμε τώρα τους μισούς αστυνομικούς, επειδή είμαστε ακολουθά. Δηλαδή ήταν κολλητά του κρατήριου με τα γραφεία, τα σατανιασμένα. Στην Νίκαια. Ναι, ναι, αστυνομικό τμήμα Νίκαιας. Εδώ να δει, και δεν τελειώσαμε τώρα, περίμενα δεις πάει, τι έχει γίνει. Και ακούμε τώρα τους μισούς αστυνομικούς να λένε, είναι της εκκλησίας τα παιδιά, να τους αφήσουμε. Και άλλοι μισοί να λένε, όχι, είναι ποινικό αδίκημα που έκαψε δημόσιο έγγραφο την ταυτότητα, γιατί την έβαλε στη σόβη. Προσωπικό την έκαψε. Προσωπικό ναι, και την έκαψε. Γιατί λέω είναι του διαβόλου, τι να την κάνω. Δεν την θέλω, την καίω, την πετάω. Δικό μου έγγραφο. Γιατί το διαβατήριο, όταν του το επιστρέφει, σου λένε δεν το δεχόμαστε, είναι δικό σου έγγραφο, πάρε το πίσω. Όταν καταστρέφει το διαβατήριο, γιατί δεν σου λένε τίποτα. Και άλλη μισή, τώρα, η άλλη μισή να λένε. Είναι τη εκκλησία τα παιδιά, η άλλη μισή πρέπει να πάει σε δίκη. Είναι ποινικό αδίκημα. Να το πάμε δικαστήριο να λέει. Αρχινήσαμε, εμείς είπαμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μέσα, κάναμε τις προσευχές μας. Λοιπόν, ήταν και κάποιοι άλλοι, κοιτάξτε τώρα δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Έρχονται μετά από δύο ώρες και μας ανοίγουν να φύγουν και λέει είστε ελεύθεροι. Προτού όμως γίνει συμβεί αυτό, δεν είπα το σοβαρό τώρα και αυτό θέλω να το καταγγείλω. Έρχεται ένας αστυνομικός και βρίζει τον Χριστό. Και του λέω ρε αλυταράκο ολόπεδο, μπροστά στους αστυνομικούς, ρωτήσεις τους. Ρε αλυταράκο πρόσκυλο, τι έκανες. Και ήταν και άλλοι 7 εκεί και λέω: Ρεαλίτες, με ζητάτε να συνεργαστώ. Βρίζει το Χριστό, δεν αντιδράτε. Και λέω: Τώρα κάνω μήνυση, πάρ' το λέω. Συλλάβετε τον, λέω τώρα. Έβρισε την παραέβρισε το Χριστό, συλλάβετε τον μέσα τώρα και κάνω μήνυση. Και λέει: Δεν υπάρχει ο νόμος αυτός. Τον κατήργησαν, διαγράφηκε. Και δεν υπάρχει ο νόμος. Και λέει: Υπάρχει καταγγελία. Άμα θες, και λέω: Καταγγέλνω τώρα. Λέω το όνομά του, ποιος είναι αυτός. Και τι μου λένε: Ούτε καταγγελία τελικά γίνεται να κάνεις. Έχει. Και αυτό έχει. Είναι... Παραμενεστή, ναι. Ούτε καταγγελία. Και λέω: Είστε αλήτες. Είστε αντίχριστοι. Δεν συνεργάζομαι μαζί σας. Είστε τέκνα του διαβόλου. Και μετά από τα κριτήρια φύγαμε.
Δεν σταματάμε σε κανέναν έλεγχο, οπουδήποτε κι αν είμαστε από εδώ και πέρα. Ας πράξουν όπως θέλουν, ας μας περάσουν οι χειροπέδες, ας μας κόψουν τα κεφάλια. Εμείς συνεχίζουμε την ομολογία πίστεως και δεν σταματάμε στα όργανα της εβραϊκής σιωνιστικής ασφάλειας. Και όταν βρει, Πάτερ, όταν βρίζουν το Μωάμεθ, όμως πας ισόβια, πας. Πας μέσα. Όταν βρίζεις το Μωάμεθ, πας μέσα. Όπως είμαι στον Άλλο, στον Αλλά. Όπως την Τιμωσάντα, μα πας και βρίζεις. Τιμωσάντα, έξω εκεί τους Εβραίους. Συνεπώς, χριστιανοί, θα πρέπει να ξεσηκωθούν οι χριστιανοί. Να δούμε μισό λεπτό, να το δούμε τώρα όλο αυτό το θέμα. Έχουμε να κάνουμε μια αστυνομία. Να πω λίγο. Έχουμε να κάνουμε μια αστυνομία. Τι θα γίνει με αυτούς? Με αυτούς τι θα κάνουμε που συλλαμβάνουν χριστιανούς? Θα τα πούμε εκτός κάμερας τι πρέπει να κάνουμε με αυτούς. Και σε αυτούς, λοιπόν, και σε όλους. Να μεταδίδουν, ναι, όλοι. Και ού μετανόησα. Τι να κάνουν, έχουν παιδιά και οικογένεια. Και έτσι μου είπε, έχω παιδιά μου λέει. Ωραία, να πάστε που θα πάστε κόλαση το λέω. Λοιπόν, ζήτω Ορθοδοξία, Ιησούς Χριστός νικά. Ο αγώνας συνεχίζεται. Έχουν παιδιά και ο εφιάλτης. Ζήτω η πατρίδα. Ζήτω η πατρίδα. Και αυτοί που σταυρώσαν τον Χριστό, οι στρατιώτες, εντολές του Πιλάτου εκτελούσαν και αυτοί είχαν παιδιά και οικογένεια. Και οι γύφτοι που θέλαν να βάλουν το καρφί στην καρδιά, και παιδιά και οικογένεια είχαν κι αυτοί. Και του είπα, καρδιά. Το ίδιο εκτελούσαν εντολές και ο στρατός του Κέσσαρα και συλλάβαν τον Χριστό. Άστα. Το ίδιο δεν κάνα. Δυναμώστε την πίστη, θα συνεχίσουμε. Αυτό, να δυναμώσουμε την πίστη. Ιησούς Χριστός νικά, Ορθοδοξία η θάνατος. Ζει Κύριος ο Θεός. Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Περιμένει ράβδο, σιδηρά, και να σας συντρίψει ως σκεύη και ραμαίος. Ζει Κύριος ο Θεός.